έπιασε. Έγινε τάση. Μπράβο, Άρη. Όχι, πήγαινε σε λοιπόν, έχουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν μαζέψει από τα τρία περιοδικά το OK, το Hello και το You. Γυναίκες που τις έπιασε ο φακός παπαράτσι. Με όσο το δυνατόν λιγότερο ρετούς. Ναι. Ποιους έχουμε, γιατί. Έχουμε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλα, ας πούμε. Oh, πάρα πολύ ωραία η κοπέλα είναι μας, αυτή. Κοιτάξτε, πάρα πολύ, χυμώδης. Ωραία και juicy. Έτσι, αράζει στον αγκώνα. Εδώ εννοώ ότι στον αγκώνα είναι καθημερινότητα, έτσι, ρουτίνα στον αγκώνα. Βλέπετε ότι δεν έχει ιδέα ότι την τραβάνει, τελείως παπαράτσι αυτή η φωτογραφία. Πραγματικά μια αποκλειστική. Ρε παιδιά, Δημήτρη, αφού είναι στην Μύκονο. Αφού είναι στην Μύκονο. Είναι δικό. Εντάξει, γνωρίζει, βλέπουμε μια αυθόρμητη στάση και ένα αυθόρμητο βήμα προς την φωτογραφία. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό, έτσι, να πούμε την αλήθεια, επειδή είναι στην Μύκονο, τα λέμε αλήθειες. Ο άνθρωπος, και για να μην τον βλέπεις να ξεροσταλιάζει στον ήλιο, σου λέει, θα μπεις μια στη θάλασσα να βγεις, θα σε βγάλω φωτογραφία. Οπότε το γνωρίζουν. Και το γνωρίζουμε. Φοράνε τα γυαλιά τους, βάζουν το μαγιό τους και πηγαίνουν. Είναι ένα πέρασμα συγκεκριμένο. Γελάει ο κόσμος στην παραλία γιατί βλέπει να στυνόμαστε, γιατί είναι ο παπαράτσι και τραβάει. Όχι, θα πω αλήθεια τώρα. Σου έχει συμβεί. Φυσικά και μου έχει συμβεί. Ναι, και τον άνθρωπο να τον ξεφεράζει. Πάμε να δούμε τη Λάουρα Νάργες. Επίσης ελάχιστο ρετούς. Μιλάμε τώρα τίποτα. Όσο πατάει κάθε ένα ρετούς, μια τσίκιζα. Ναι. Τίποτα. Ένα μεληταίο, ένα μεροκαματιάρικο ρετούς. Πού είναι η Λάουρα? Ένα ρετούς την ώρα δηλαδή. Η Λάουρα είναι αυτή τη στιγμή που είναι στο ρετούς. Παιδιά στη Λάουρα. Ναι. Βγήκε. Βλέπετε ότι η Λάουρα ελάχιστο ρετούς. Ο άνθρωπος που ήταν το ρετούς την ίδια ώρα έπλαινε και τα μάξι του. Δηλαδή τίποτα. Ασχολήθηκε ελάχιστα. Παιδιά, ωραία. Side boob λέγεται αυτό που βλέπουμε. Παιδιά, η Λάουρα είναι κάπως σεξι με αυτό το μαγιό. Ο κύριος ποιος είναι? Ο μισθοφόρος. Ο Γιάννης. Ο αναγνωστόπουλος. Ο Κώστας. Το είπα έτσι γιατί δεν έβλεπα. Ο Κώστας που είχε έρθει από το Survivor. Αυτός είναι πολύ γλυκός. Ναι, αυτός είναι ο γλυκός. Και πολύ καλός επιχειρηματίας. Α, με την ωραία επιδερμίδα που έχει, το baby face. Και θα γίνει ήρωας. Σούπερ ήρωας. Ναι. Πού? Στα παιχνίδια. Ξέρεις κάτι που δεν έπρεπε να πεις και σου ξέφυγε τώρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τη Λάουρα Νάργες, παιδιά, έχει γίνει, να το πω έτσι, έχει γίνει γυναίκα. Ναι. Ενώ είχε πιο κοριτσίστικο προφίλ. Ναι. Έχει, ρε παιδί μου, το σώμα της γεμίσει ως γυναίκα πια, δεν είναι κοριτσάκι. Ωραία, πολύ όμορφη η Λάουρα. Τι πάμε να δούμε. Θα πάμε στη Μαρία Καλάβρια, λοιπόν. Ωραία, σ' ακούμε. Σταθερή αξία. Σταθερός και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου από κάτω για να μην υπάρχουν πάνω στους καμπανεβάσματα. Άλλωστε σε ένα κτίριο τα θεμέλια, το θεμέλιο, το γερό. Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο παίζει ρόλο. Πολύ ωραία στάση αυτή. Πολύ ωραία στάση. Πάντως βάζεις πολύ ωραίες λεζάντες. Λεζάντες, έτσι, κοιτάξτε εδώ. Ωραία ασφάλεια. Αυτή δεν είναι αγκαλιά. Α, αγκαλιά η Μαρία Καλάβρια. Θες να μας γιατί εκείνος στηρίζει. Οικογενειακά. Βέβαια είναι και άτριχος και μπορεί να πας στην να γλιστρήσει η Μαρία Καλάβρια. Δεν γλιστρίζει όμως εδώ. Από το είναι δεγά τζόνι, ρε παιδιά. Πάμε να δούμε Μαριέτα Χρυσαλά. Βεβαίως. Την πρώην και στην καρδιά μας πάντα στα ρελάς. Και επειδή λέγαμε και για ωραία κορίτσια, ωραίες Ελληνίδες. Να, μια ωραία Ελληνίδα πάλι ακόμα. Μια ωραία τη βάζουμε Ελληνίδα. Στην πρώτη θέση. Ποια? Είναι μια πολύ ωραία. Ναι. Να πάμε γιατί σημασία έχει η ενότητα, παιδιά. Παιδιά, τρελάθηκα. Τρελαίνομαι με αυτή την οικογένεια. Και εγώ. Έχει στο Instagram, έχουν ανεβάσει για την επέτειο του γάμου τους ένα boomerang, ένα βιντεάκι που είναι όλοι μαζί στην πισίνα. Δεν υπάρχει αυτό. Αμέσως έστειλα μήνυμα στο site του Αναστασίου και λέω ανέβασε το κάτω, βάλω το χώρο. Το Instagram είναι μία κατηγορία μόνο του. Χρόνια. Τι ωραία είναι μία οικογένεια. 8 χρόνια, 5 παιδιά. Ναι, 8 χρόνια. 8. Για μένα. Είναι. Πολλά παιδιά, αγαπημένοι, νέοι. Χαμηλών τόνων. Χαμηλών τόνων. Ερωτευμένοι στο φουλ. Που βλέπεις μέσα από τα stories της Ολυμπίας ποια είναι η καθημερινότητά τους και τα τρελά με τα παιδιά που συμβαίνουν. Γιατί δεν μπορεί να είναι ιδανικά μέσα στο σπίτι. Όχι, γίνεται ένας χαμός. Στους έχω πετύχει σε ένα εστιατόριο. Και πάω να τον χαιρετήσω τον Βασίλη και σηκώνει τον άνθρωπο και με χαιρετά. Και σκέφτομαι ότι αυτόν τον άνθρωπο το γνωρίζει όλη η πλάση. Είναι από τους Έλληνες που είναι παγκοσμίως γνωστοί. Να το. Και λέω, κοίτα πόσο σεμνός είναι. Και κοίτα πόσο σεμνός είναι. Και τα παιδιά παντού, έτσι. Έλα, τι ωραίο. Έχετε δει story από το σαλόνι τους. Ναι. Έχει ανεβάσει Ολυμπία. Σαλοστόρι. Ο Σπανούλης τραυματίας με το πόδι πάνω στο σκαμπό. Ναι. Δύο παιδιά ρίχνουν τρίποντα. Έτσι. Δύο χοροπηδάν τα κοριτσάκια. Και ο Σπανούλης καλά. Τα άλλα τρέχουν γύρω-γύρω. Χάσε εγώ το μέτρημα εδώ μεταξύ. Καλά. Και η Ολυμπία cool τραβάει βίντεο. Το μικρό είναι το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι είναι απίστευτο. Εμένα μου αρέσει και κάτι άλλο σε αυτό το ζευγάρι. Μου αρέσει πάρα πολύ η υγιή σχέση. Γιατί δεν έχει σημασία τα παπαράτσι που βλέπουμε, γιατί τα παπαράτσι είναι παπαράτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η υγιή σχέση που έχουμε με τη δημοσιότητα. Δηλαδή ότι μπράβο, δεν προβάλλουν τίποτα, δεν επιζητάν τη φωτογράφηση, δεν δίνουν συνεντεύξεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το στο Instagram βλέπω κάτι που μου αρέσει. Ναι. Αμέσως το κάνω screenshot και το στέλνω να το ανεβάσουμε στο site. Και σήμερα, αν είδατε, η Δέσποινα Καμπούρη ανέβασε ένα βιντάκι όταν ήταν το νινί τη, το αγοράκι τη πολύ μικρό.
Λιώνω με αυτά. Δεν το είδες. Τι με κοιτάς έτσι. Έχει κολλήσει το κορτσάκι. Ναι, δύο κορτσάκια. Πάμε στην ήταν πολύ μπεμπέ, ήταν πριν τρία χρόνια. Είναι ωραία οικογένεια και άμα δείτε και εγώ και τη Βαλέρια έχω ψωνίδι που ακολουθώ τη Θεία, είναι όλοι μέσα στην τρέλα. Λοιπόν, την ακολουθείς. Η Θεία, η αδερφή της. Ναι, εντάξει. Εξαιρετική. Καλά, έχουμε τσακωθεί για αθλητικά. Προχωράμε. Έχουμε τσακωθεί για αθλητικά. Ελένη Μενεγάκη, δεν έχω τσακωθεί για αθλητικά με την Ελένη Μενεγάκη. Στην Άνδρο. Το κορίτσι δίπλα είναι η κόρη τους. Είναι μία κόρη. Όχι μικρή. Θα σας γελάσω τώρα. Όχι με τον όχι με το Μάκη Παντζούρ. Είναι εκείνη που είναι γεννημένη την ίδια μέρα με μένα η Λάουρα. Δεν είναι η εσύ το κρατάς για 9 Φεβρουαρίου. Σε ποιο περιοδικό στο είναι. Στο Ιού. Τώρα εγώ αν περιμένετε μπροστά να βρω τη σελίδα. Στο Ιού, στο Ιού. Μπροστά, μπροστά. Ελένη με νεκάκι, μπροστά, μπροστά. Εδώ, μπροστά, μπροστά. Στο κίτρινο χαρτάκι θα πηγαίνεις. Γυρνά σελίδα. Γυρνά σελίδα. Οπα, ο Άρης χιλιομετράει άλλα περιοδικά. Βέβαια, πάντα. Δεν είναι παιδιά, είναι η κόρη. Ναι, κόρη είναι. Ποια είναι όμως. Είναι η βρε, δεν λέω ποια είναι. Είναι η κόρη, κόρη τους κόρη είναι. Ναι, όχι η κόρη του Μάκη και της Ελένης. Κατάλαβα, βρε, αγάπη, ναι. Αυτό το ξέρω. Λες να βρήκε ένα παιδάκι του παραλία και είναι ο Βαλέρια. Η Βαλέρια είναι. Λες να βρήκε ένα παιδάκι του παραλία και να το αγαπά. Η Βαλέρια είναι η πρώτη ή η δεύτερη. Η Βαλέρια είναι η κούκλα, ε. Ρε παιδιά, η Βαλέρια είναι η τρίτη κόρη. Φτού. Η τρίτη κόρη της Ελένης είναι η Βαλέρια. Τι σώμα, τι μαλλί. Είναι ο Άγγελος. Παιδιά, τι ευτυχία. Μία νέα Λάρα μαμά Καλέρι. Τώρα, άσχετα που είναι με νεγάκι, μία νέα μαμά και να έχεις τα παιδιά παρέα σου να μεγαλώνουν μαζί και να κάνεις συζητήσεις πόσο μάλλον και όταν είναι κορίτσι, φαντάζομαι. Είναι... Ναι, μεν έχεις και το θέμα της εφηβείας που είπε ο Σπανός πριν, που Αφροδίτη μου καταλαβαίνω ότι εκεί λίγο έπεσες. Ναι, άρα κάτι για... συμβαίνει. Αλλά είναι όμορφο που άρα για να τη ζωήσει περισσότερο το κορίτσι ή το αγόρι, όσο μεγάλο είναι. Τόσα σώματα είδαμε στις οικογένειες όμως. Ναι, τώρα. Εμείς δεν έχουμε τώρα. Είναι σαν φίλες έτσι πως περπατούν. Φτού, φτού. Φίλη μας και η Ειρήνη Παπαδοπούλου, ναι. Με την οποία θα κλείσουμε. Εδώ τι ρετούς να κάνουμε, μόνο στο μαγιό μπορούμε να κάνουμε. Ρετούς το κάνουμε λίγο πιο κόκκινο ή λίγο πιο κόκκινο. Δεν υπάρχει τώρα ρετούς, καταλαβαίνετε.